Δημοτρακόμης και ημερομηνία συνεδρίασης 8 Αυγούστου του 2023, αριθμός πρακτικού 25 του 2023. Εκφωνούν τον κατάλογο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, Χατζής Γεώργιος Παρών, Αρβανίτη Βασιλική, Σπανός Κωνσταντίνος, Παρών. Θεόπουλος Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Παπευθυμίου Οδυσσέας, Ακούν. Καραγκούνης Αθανάσιος, Ακούν. Μήτους Γεώργιος, Ακούν. Κοντογιώλος Παναγιώτης, Υφαντής Αλέξανδρος, Ακούν. Παπευθυμίου Ευθύμιος, Ακούν. Αρβανίτη Βασιλική Ελένη, Ακούσα. Ακούσα. Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετέχουν 4 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, διαπιστώνουν την ύπαρξη νόμιμης απατίας και κυρίως την έναρξη της συνεδρίασης. Με πρώτο τακτικό θέμα, η σχετική έκθεση του Στατηματικού Συμβουλίου για την ανάμειξη του προπολογισμού οικονομικού έτου 2023 Δημοτρακόμης, όπου εισηγούμε τη λήψη απόφαση περί εισήγησης μας στο Στατηματικό Συμβούλιο για την ανάμειξη του προπολογισμού του έτου 2023, ως είχε προσυναπτόμενο στην παρούσα εισήγηση πίνακα, ο οποίο θα τροποποιηθεί κατά το Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι η υπηρεσία δεν ήταν έτοιμη για την ολοκλήρωση τη εισήγηση. Ωραία. Δεύτερο θέμα, εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού. Πρόκειται την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.240 ευρώ για την ηγετική κάλυψη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου του 2023 στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου και σε ένα κωδικό ακόμα εξειδίκευση από τον κωδικό 0066206, που είναι η δαπάνη για την δημιουργία του λογότυπου του Δήμου. Βάσει σε παριθμό 6 του 2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει για την βράβευση τέλος πάντων του λογότυπου, θα πρέπει να γίνει η πληρωμή του και θα γίνει εξειδίκευση από τον κωδικό για ποσό 2.000 που έχει πάρει την απόφαση. Ωστόσο, εγώ πότε μετά τον κωδικό. Ό,τι έχει να προσέγγιση. Τρίτο θέμα, καθορισμός τέλους τετραγωνικό μέτρο των κοινοχρήστων προς παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Ενότητας Περιάδας. Εισηγούμε τη λήψη απόφαση περί εισήγησης μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό σχετικού τέλους στο ποσό των 8 ευρώ στην πλατεία, την κεντρική εδώ το τέλος, ανά τετραγωνικό μέτρο, ετήσιο. Έξι. Έχει λιγότερο τώρα. Πρόταση. Πάνω. Πόσο είναι εκεί. 8 είναι εδώ. Σχετική πλατεία, εδώ μιλάω. Ήταν εδώ. Είναι εύκολο να έχω το λόγο σαν τοπικό συμβουλίο. Ναι. Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης είναι τρία μαγαζιά που είναι τώρα εκεί πέρα, έτσι. Δεν ξέρω, καταρχήν το ένα μαγαζί δεν έχει ούτε φώτα ούτε τίποτα. Και είναι και σε χώμα. Τα άλλα τα δύο τα κατασκευάσατε κάποια στιγμή χωρίς την κοινότητα, δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Και ο ένας ο χώρος κλείνεται η είσοδος της πλατείας. Σωστά. Και γίνει και το κιόσκι με την τέντα. Θα έπρεπε αυτό να το δούμε λίγο καλύτερα, δηλαδή αρχικά να περάσει από την κοινότητα και μετά από την ποιότητα ζωής να δούμε πώς τη θέλουμε αυτή την πλατεία και αν πρόκειται να γίνει κάτι, έτσι. Δηλαδή, Δήμαρχε, να ολοκληρώσω και τελειώνω. Δηλαδή, τα τρία μαγαζιά τώρα που είναι εκεί πέρα, που βγάζουν τα μεσοκαθίσματα, καλό είναι και πρέπει να μπει τέλος, αλλά μπορεί να μπει τέλος με διαφορά στον έναν με τον άλλον. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Άρα θα πρέπει να μπει. Στο έναν όμως έχουμε δώσει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα μερμάρινες σκάλες, πετρόχτιστα κλπ. Στον άλλον δεν έχουμε δώσει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει το ίδιο. Και μήπως θα ήταν καλό, μια και μιλάμε για την ίδια αντίσταση, κάποια στιγμή μήπως δούμε και αυτό το κτίριο να το κάνουμε ξανά ένα ψυκτήριο, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η πλατεία αρχίζει να αποδίδει. Εσύ υποτίθεται να το φέρετε στο τοπικό συμβούλιο στη συζήτηση. Ναι. Και μετά, και μετά να έρθει εδώ, με την έννοια να δούμε πώς μπορεί να γίνει η πλατεία αυτή, έτσι. Τώρα βάζουμε τον δημοκατάλογο. Ο δημοκατάλογος έχει περάσει ποιότητα ζωής. Άμα έχει περάσει με το κομματάριο, έχει περάσει ζωή σου και. Άρα χωρίς την κοινότητα. Η παραχώρηση. Άρα αποσύρουμε αυτό το θέμα. Αποσύρουμε αυτό το θέμα. Φέρτε τη στην συμβουλή τη τοπική κοινότητα για να δω και το θέμα. Όπω ήταν η πρώτη. Έχει δίκιο, Τάκη, ότι καλό είναι γιατί δυσανάλογο είναι. Δεν είναι κοινό χώρο. Θα αποσυρθεί. Και να το δούμε, και είναι σωστό αυτό. Και μήπως δούμε. Λέω, μήπως δούμε όμως και λίγο το αναψυκτήριο σε αυτό ξανά. Μήπως και το. Πρέπει εσείς να το πείτε αυτό το πράγμα.
στο κτίριο, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης που είναι, τώρα στο κέντρο κοινότητας κλπ. Λέω, κάποια στιγμή μπορεί να θέλετε με το ειρηνοδικείο που κάνουμε τώρα ξανά, μπορεί να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες αυτές και να είναι κοντά στο Δήμο. Μήπως πρέπει αυτή η πλατεία κάποια στιγμή να λειτουργήσει όπως ακριβώς έγινε. Με το αναψυκτήριο. Αυτό φέρνει στο συμβούλιο. Ναι, μήπως πρέπει να το φέρουμε μαζί. Ναι, εσείς πρέπει να το προτείνετε όμως να το φέρουμε. Στο τοπικό συμβουλίο. Θα πρέπει να κάνετε την εισήγηση εσείς πώς πρέπει να έρθει όμως εκεί, έτσι. Εντάξει, δεν αγγίζουμε το θέμα του κτίριου τώρα. Είναι πολύ νωρίς για το κτίριο τι θα γίνει. Το κτίριο είναι γραφεία αυτή τη στιγμή. Εμείς θα πάμε τώρα. Πρόταση θα κάνουμε. Ναι. Πρόταση θα κάνουμε. Πρόταση αν γίνει όλο μαζί αυτό. Γιατί κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση τώρα για το πόσο θα έχουμε την παραχώρηση χώρου. Το κτίριο θέλει 2 χρόνια. Δεν μπορώ από τώρα να πω. Εγώ θα σου πω το εξής. Και το ξέρεις πολύ καλά και το έχεις δει πολλές φορές ότι εγώ καθαρίζω τα χόρτα από αυτό το πράγμα που έχει πάρει ο αδερφός μου. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει φως αυτή η πλατεία. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος εκεί να πληρώνει. Και το έχει δει και ο Δήμαρχος που λέει. Είναι δυσανάλογο. Δεν είναι. Και δεν το λέω γι' αυτό. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Τα 5 ευρώ είναι τίποτα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωραία. Okay. Πάμε να το φέρουμε το συζήτηση καλή και να το κάνουμε την πρόταση. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, το θέμα είναι και ο τεχνικό το θέμα. Τέταρτο θέμα, έκριση μελετών και υποβολή χρηματοδοτικά προγράμματα. Πρόκειται για τη μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά συλλογικά φανταστή αποκαλυφθέα και προμήθεια εξοπλισμού προπολογισμού 747.968 ευρώ. Και επίσης η εταιρεία εξοικοδόμηση ΕΕ στα πλαίσια της συνεργασίας μας συνέταξε για το Δήμο Μακρακόμης τη μελέτη με τίτλο Ενεργειακή Αναβάθμιση Δασικού Χωριού Λιβαδάκη Μακρακόμης. Προϋπολογισμού 666.281.57 ευρώ. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και για την ένταξη των έργων σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εκτός των άλλων, απαιτήθηκε η έγκριση των επιβαλλόμενων μελετών από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα υποβολή της πρότασης. Εισηγούμε λοιπόν την έγκριση των παραπάνω μελετών προκειμένου να υποκριθούν στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση. Ομόφωνα. Ναι, θα αλλάξει και ο τίτλος σε σχέση με την πρόσκληση. Είναι διαφορετικός ο προστόλος κατόπιν την τεχνική υπηρεσία. Θα γίνει όμως ακριβώς το αναφέρατε, κ. Αρβανίτη. Έγκριση μελετών για υπογονήσεις σε σχέση με την πρόσκληση. Πέμπτο θέμα. Επέκταση χρονικής διάρκειας σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και υπατικών. Εισηγούμε τη λήψη απόφασης περί χρονικής επέκτασης της σύμβασης κατά 2 μήνες από την αρχική λήξη της, ήδη μέχρι 29/23. Γιατί δεν τελειώσει η σύμβαση, αλλά δεν τελειώσουν οι ποσότητες. Να δώσουμε θέμα στην τοπική κοινότητα. Συζήτηση για την πλατεία. Λήξη της συνεδρίασης. Λήξη της συνεδρίασης.